Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 5 Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Θα δούμε αμέσως τώρα τις σημαντικότερες σε τίτλους. Αποφασισμένοι οι Αλεξανδροπολίτες για τις δημοτικές εκλογές. Στις 13 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα. Τα 104 χρόνια ελευθερίας της γιόρτασε η Ξάνθη. Αποφασισμένοι κυρίες και κύριοι, παρουσιάζονται οι Αλεξανδροπολίτες εν ώψη των δημοτικών εκλογών της Κυριακής. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως ξέρουν τι θα ψηφίσουν και πως είναι έτοιμοι να προσέλθουν στις κάλπες. Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου διεξάγονται οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε όλη τη χώρα, όπου χρειαστεί να πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές, αν δηλαδή κανένας συνδυασμός δεν πλειοψηφίσει, αυτές θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Είναι όμως οι πολίτες έτοιμοι για τις εκλογές? Έχουν αποφασίσει ποιον θα ψηφίσουν? Οι περισσότεροι απαντούν και στις δύο ερωτήσεις θετικά. Η Κυριακή πλησιάζει, θα ψηφίσετε? Εννοείται. Έχετε αποφασίσει το τι θα ψηφίσετε, χωρίς να μου πείτε βέβαια? Έχω αποφασίσει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βγουν και οι υπόλοιποι ισχυροί, διότι η ενότητα στο νομό Εύρου μας κάνει πιο ισχυρούς. Όχι, κοπελιά, όχι ακόμα. Θα το σκεφτείτε αρκετά ή θα πάτε απλά στην κάλπη και ότι? Θα πάω στην κάλπη και ότι θα αποφασίσει και την ώρα. Τι θα κρίνει όμως την ψήφο σας? Δεν ξέρω τι θα κρίνει. Εγώ θα ρίξω τον ψήφο και ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι θα ψηφίσει. Είναι τόσοι πολλοί που... Σωστό. Τι σας όθησε στο να αποφασίσετε? Τα έργα που έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Η τετραετία αυτή που πέρασε, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, σε σύγκριση με τις άλλες τετραετίες. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν με όθησε ο προεκλογικός αγώνας που γίνεται τώρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ανθρωποθυσία που υφίσταται η πόλη μας, γνωστοί, συγγενείς όλοι, αυτό σίγουρα δεν βοηθάει κανένα. Εμείς έχουμε αποφασίσει, δηλαδή ο πολίτης δεν περιμένει τις τελευταίες 5 μέρες, εντάξει, από πριν ξέρουμε τι θα ψηφίσουν. 5 μέρες δεν βοηθάνε, ίσα-ίσα αποθαρρύνουν τον πολίτη να ψηφίσει κάποιον. Έχω αποφασίσει, ναι. Τι είναι αυτό που σας σώθησε να αποφασίσετε? Με τα έργα. Στις επικείμενες εκλογές επανέρχεται το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών οργάνων, τον ΟΤΑ, μετά την εφαρμογή κατά τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές το 2019 του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που θα πλειοψηφίσει με ποσοστό μεγαλύτερο του 43% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό στον πρώτο γύρο, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η είσοδος στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο εξασφαλίζει ο συνδυασμός που στον πρώτο γύρο έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 3%. Ετοιμάστηκαν οι εκλογικοί σάκοι τόσο για τις δημοτικές όσο και για τις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής 8 Οκτωβρίου. Η σάκη και το εκλογικό υλικό ξεκίνησε να παραλαμβάνεται στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, ενώ η διαδικασία θα κρατήσει έως και το Σάββατο, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την Κυριακή των εκλογών. Στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής 8 Οκτωβρίου έχει μπει η προετοιμασία και παράδοση των σάκων με το εκλογικό υλικό για το Δήμο Αλεξανδρούπολης στους δικαστικούς εκπροσώπους. Από το πρωί της 5ης, οι εκλογικοί σάκοι τόσο για τις δημοτικές εκλογές του Δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και για τους σάκους των περιφερειακών εκλογών για τα εκλογικά κέντρα του Δήμου συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, από όπου ξεκίνησαν να παραλαμβάνουν υλικό οι αρμόδιοι. Οι σάκοι είναι έτοιμοι πλέον από σήμερα το πρωί. Εμείς από την από χθες έχουμε ετοιμάσει σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης τους σάκους που αφορά τις δημοτικές εκλογές και σήμερα το πρωί παραλάβαμε από την περιφέρεια τους σάκους που είναι μέσα όλο το υλικό για τις περιφερειακές εκλογές. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία το να δίνουμε τους σάκους στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Η διαδικασία για την παραλαβή θα είναι μέχρι το Σάββατο στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, μετά αυτοί οι σάκοι θα πάνε στα εκλογικά τμήματα από τα συνεργεία του Δήμου
Οι δικαστικοί θα μιλήσουν με τους αγγελιοφόρους τους για να δουν τις αίθουσες και να τις ετοιμάσουν και την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία. Η διαδικασία παράδοσης θα συνεχιστεί έως και το Σάββατο και όπως ανέφερε και η αναπληρώτρια προϊσταμένη δημοτικής κατάστασης και ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης Σοφία Τσερκέζη, η διαδικασία παράδοσης κυλάει ήρεμα και οι αρμόδιοι δικαστικοί εκπρόσωποι ξεκίνησαν να παραλαμβάνουν το υλικό. Κυλάνε όλα καλά, είμαστε έτοιμοι, άλλωστε από τον Μάιο-Ιούνιο μέσα σε 4 μήνες είναι η 3η εκλογική διαδικασία που κάνουμε. Οπότε και κάποια προβληματάκια που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν τώρα είναι όλα τελειωμένα και κομπλέ ώστε να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. 2 μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσει φέτος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να εφοδιαστούν για το χειμώνα. Οι καταναλωτές θα δουν την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται στα 1,5 ευρώ το λίτρο. Αντί για τις 15 Οκτωβρίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για φέτος θα ξεκινήσει 2 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 13 Οκτωβρίου. Οι καταναλωτές, όπως όλα δείχνουν και με τις τιμές που ισχύουν σήμερα στην αγορά αλλά και στο χρηματιστήριο, θα κληθούν να πληρώσουν 1,5 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ξεκινήσει καταρχάς η θέρμανση αντί για 15 Οκτωβρίου, όπως ξεκινάει κάθε χρόνο, θα ξεκινήσει 13 επειδή πέφτει η μέρα Κυριακή, για να μπορέσει ο κόσμος που έχει ανάγκη να εφοδιαστεί. Αν ξεκινούσε σήμερα με την τιμή την υπάρχουσα, θα πήγαινε 1,5 ευρώ ο τόνος. Αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη ραγδαία πτώση του πετρελαίου και του αργού και του ενισχυμένου, θα ξεκινήσει, πιστεύουμε, λίγο πιο χαμηλά, επειδή υπάρχουν ακόμα 8 μέρες. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή τιμή της θερμάσεως, γιατί πλέον έχει γίνει χρηματιστηριακό είδος. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα αλλάζει, παίζει στο χρηματιστήριο. Το επίδομα θέρμανσης και αν δεν αλλάξει κάτι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ. Δεν ξέρουμε ακόμα τι για την επιδότηση, όπως με ρωτήσατε στην αρχή. Δεν ξέρουμε ακόμα το ποσό, αλλά πιστεύω ότι θα κυμανθεί πάλι στα ίδια επίπεδα τα οποία ήταν τα περσινά. Αν αλλάξει κάτι, θα το μάθουμε εντός λίγων ημερών. Όπως τονίζει και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στην Αλεξανδρούπολη, η τιμή στο βαρέλι έχει ραγδαία κάθοδο, διότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η ραγδαία πτώση των τιμών καυσίμων οφείλεται στη μην μεγάλη ζήτηση του πετρελαίου και ότι οι χώρες της ΟΠΕΚ έχουν αποφασίσει να μείνουν μέχρι τέλος του έτους σε μία μείωση των καυσίμων. Από εκεί και πέρα όμως η Ρωσία, από ό,τι έχει καταλάβει, επειδή παίζονται μεγάλα παιχνίδια, θα δώσει μεγάλη όθηση και θα ανοίξει πάλι την παραγωγή στα καύσιμα. Οπότε πιστεύουμε ότι γι' αυτό φαίνεται και η ραγδαία πτώση των καυσίμων. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα καύσιμα. Μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν άμεσα από την 1η Νοεμβρίου και προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα από 24% σε 13%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν άμεσα από την 1η Νοεμβρίου 2023 και προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε σε ανακοίνωσή του σε κοινωνικό δίκτυο τα εξής. Σήμερα ανακοινώσαμε πως από την 1η Νοεμβρίου του 2023 μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα και θεσπίζεται νέος υπερμειωμένος συντελεστής 4% για εργασίες άρσης εμποδίων για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Η στοχευμένη αυτή μείωση γίνεται αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παρέκκληση από τους προβλεπόμενους συντελεστές ΦΠΑ σε πολύ περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών και προϊόντων. Είναι μια μείωση επίσης που θα έπρεπε να έχει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες μικρό σχετικά δημοσιονομικό κόστος. Η παρέμβασή μας για τα αγροτικά μηχανήματα γίνεται σε μια περίοδο που οι αγρότες μας χρειάζονται στήριξη, ιδιαίτερα εκείνοι που επλήγησαν από τις άνευ προηγουμένου φυσικές καταστροφές. Δεν ισχυριζόμαστε φυσικά
θετικά ότι λύνουμε έτσι όλα τα προβλήματά τους, αλλά σίγουρα η πρωτοβουλία μας αυτή θα είναι ένα ακόμα όπλο στην προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της παραγωγής στη Θεσσαλία και τις άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επιπλέον, ο νέος συντελεστής για εργασίες άρσης εμποδίων για πρόσβαση σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του από όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Στη αυτοδιοικητική επικαιρότητα, ένα 24ωρο σχεδόν. Μετράω αντίστροφα πάρα πολλές μέρες, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Είναι 24ωρο σχεδόν πριν από το κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου. Η κυρία Ελένη Τζεπελίδου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Δήμος για όλους πρώτα εσύ και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, είναι εδώ στο δελτίο απόψε. Καλησπέρα, κυρία Τζεπελίδου. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Οικονομικών Τραγιανούπολης και ενέργειας. Κυρία Τζεπελίδου, πριν πάμε στην ατζέντα την προεκλογική, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν, 4,5 που είστε στη διοίκηση του Δήμου, έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλατε. Ή εάν υπήρχαν σημεία τα οποία είτε το εκλογικό σύστημα, είτε τα λεφτά, είτε δεν σας άφησαν να ολοκληρώσετε κάτι ή να το φτάσετε στο επίπεδο που θέλατε. Είναι πάρα πολύ γνωστό, κύριε Σταυρίδη, το γνωρίζετε κι εσείς και πλέον όλοι το γνωρίζουν, ότι δεν είχαμε αριθμητική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αυτό μας δημιουργούσε φυσικά πάντα σε όλα τα Συμβούλια προβλήματα. Ήταν πολύ λίγα τα θέματα που περάσανε με ομόφωνη απόφαση. Ήταν ο COVID, ήταν οι πυρκαγιές, όλες αυτές οι πλημμύρες, τα φαινόμενα αυτά που για πρώτη φορά τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας συνέβησαν. Εμείς όμως, έστω και σαν νέα δημοτική αρχή, γιατί αμέσως όταν ξεκινήσαμε, μετά από λίγο ξεκίνησε ο COVID και μετά είχαμε και τις πλημμύρες και τις φωτιές το καλοκαίρι, και πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε σαν έμπειρη πολιτική, γιατί σκύψαμε το κεφάλι κάτω και δουλέψαμε. Ήμασταν δίπλα στους ειδημότες μας, δίπλα στα προβλήματα, προκειμένου να λύσουμε και τα προβλήματα το διάστημα, και μιλάω τώρα για τα φυσικά φαινόμενα, τα ακραία που είχαμε και για τις πυρκαγιές αλλά και τις πλημμύρες, αν θυμάστε τότε, στην περιοχή της Τραγιανούπολης ιδιαίτερα. Κάναμε πολλές παρεμβάσεις ώστε να επανέλθουν όλες αυτές οι καταστροφές στην αρχική τους μορφή, αλλά σίγουρα δεν τα κάναμε όλα, δεν προλάβαμε. Και θέλω να κάνω μια αναφορά για την μεταλλική γέφυρα του Λουτρού, για την οποία από την αρχή ξεκινήσαμε τη μελέτη. Δυστυχώς αυτή η μελέτη έδειξε ότι έπρεπε να γίνουν άλλες δύο μελέτες, μία υδραυλική και μία γεωτεχνική. Η υδραυλική μας παραδόθηκε ήδη, η γεωτεχνική την περιμένουμε, σε λίγες μέρες θα μας παραδοθεί. Και αυτό που αξίζει να πω είναι ότι με το που έρθει και ολοκληρωθεί η κεντρική μελέτη, ναι, πάμε για δημοπράτηση του έργου, γιατί τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την άλλη τη γέφυρα, την κεντρική. Τι ύψος είναι το έργο αυτό? 500.000 ευρώ. Τα οποία έχει δεσμεύσει η περιφέρεια και στο τεχνικό πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό της. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι για έναν δρόμο δυτικά. Έτσι. Όχι, είναι η γέφυρα η μεταλλική που έπεσε. Ναι. Ακριβώς. Και υπάρχει και μία γέφυρα η οποία είναι στην άλλη πλευρά, για την οποία από εδώ και πέρα θα κάνουμε κινήσεις όταν ολοκληρωθεί η μεταλλική γέφυρα, να γίνει επιδιόρθωση και της άλλης γέφυρας. Και αν δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον να μην είναι μισοσπασμένη, έτσι, για να την καθαρίσουμε. Αν και η δική μας η βούληση είναι να την ξαναφτιάξουμε τη γέφυρα. Αυτά όσον αφορά για τις πλημμύρες. Εγώ θα, αν μου επιτρέπετε, να συνεχίσω με την μειοψηφία που είχαμε στο Συμβούλιο, η οποία μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα σαν διοίκηση. Αυτό που ζήσαμε εμείς δεν το έχει ζήσει καμία άλλη δημοτική αρχή. Στα χρόνια της δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχει συμβεί ποτέ να υπάρξει δημοτική αρχή χωρίς πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεται φυσικά όλοι, αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες, οι δημότες μας, και το παρακολούθησαν και πάρα πολύ από τις απευθείας μεταδόσεις, γιατί μιλάμε καθημερινά με τους πολίτες και είδαμε ότι πραγματικά αναγνωρίσανε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό που αξίζει για άλλη μια φορά να το πω, γιατί πραγματικά με πονάει, είναι η άρνηση
όλης της αντιπολίτευσης για το εργοστάσιο Ιχθυα Καλλιέργειας που πραγματικά παλέψαμε πάρα πολύ και εγώ και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Ζαμπούκης να το φέρουμε εδώ στην περιοχή μας με 100 θέσεις εργασίας και 2 εκατομμύρια το χρόνο τόσο οι αμοιβές τους μισθολογικές όσο και οι εργοδοτικές εισφορές 2 εκατομμύρια ευρώ θα μπαίνανε κάθε χρόνο στην τοπική οικονομία. Δεν υπήρχε ετοιμότητα, λέει η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, και ότι η εταιρεία δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο... Ήταν εντελώς ξεκάθαρη. Ό,τι χρειάστηκαν επιπλέον τους τα έστειλα όλα με mail, γιατί εγώ επικοινώνησα με την εταιρεία για, αυτά τα, για αυτές τις διαφωνίες που ισχυρίστηκαν, που για μένα ήταν απλές δικαιολογίες και το λέω με το χέρι στην καρδιά, ήταν απλές δικαιολογίες. Απλά δεν θέλανε. Υπήρχε η εταιρεία, κύριε Γιάννης, βεβαίως. Ο Γιάννης ο Ζαμπούκης δεν ήθελαν να πάει για εκλογές με 100 θέσεις εργασίας. Αυτό όμως δεν είναι κακό για το Γιάννη του Ζαμπούκη. Δεν κάνει κακό στο Γιάννη του Ζαμπούκη. Κάνει κακό στους ιδιμώτες. Και σήμερα από αυτούς τους ιδιμώτες μας ζητάνε τη στήριξή τους. Στο βωμό της εξουσίας θυσιάσαν 100 θέσεις. Και μιλάω πάντα για τη δική τους θέση. Την αντιπολιτευτική. Γιατί εμείς θέλω να πιστεύω θα μας δώσουν μια ευκαιρία ακόμη οι δημότες μας. Το πρώτο θέμα που θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό το εργοστάσιο καθώς και η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια αυτή τη φορά δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του αφού θα έχουμε την πλειοψηφία που θα μας δώσει... θα μας δώσουν στις δημότες μας για να προχωρήσουμε πραγματικά έργα τα οποία θα φέρουν, θα ανοίξουν νέους κύκλους οικονομίας και θα δώσουν ζωντάνια στην περιοχή της Τραιανούπολης και των Φερών γιατί και εκεί σχεδιάζουμε πολλά πράγματα. Θα σας πάω μετά εκεί. Θέλω πριν πάμε να δούμε τις δημοτικές ενότητες να μου πείτε από την εμπειρία σας στην Αντιδημαρχία Οικονομικών αν οι πόροι οι οποίοι φτάνουν στο Δήμο είναι αρκετοί για να μπορέσει ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, να υλοποιήσει το πρόγραμμα και το σχεδιασμό ή αν θα πρέπει να δίνεται μια μάχη καθημερινά για να βρεθούν λεφτά. Το τελευταίο που είπατε ισχύει. Δίνουμε μάχη καθημερινά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η σάτα που παίρνουμε από το κεντρικό κράτος. Το κυριότερο είναι ότι προσπαθούμε και εγώ σε αυτά τα χρόνια που ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών να κάνω εξοικονόμηση χρημάτων και βρήκα τους τρόπους. Αλλά σε αυτή την θητεία των 2 χρόνων θέλω να πω, κύριε Σταυρίδη, γιατί έχει τη σημασία του και την αξία του αυτό, ότι κάναμε διαγωνισμό ο οποίος τελείωσε και μάλιστα με χρήματα από το Φιλόδημος. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε χρηματοδοτικά εργαλεία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τα χρήματα είναι, αρκούν για τη μισθοδοσία και κάποια έργα της καθημερινότητας. Όλα τα άλλα πρέπει να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα βρήκαμε πραγματικά και αλλάξαμε τον στόλο των απορριμματοφόρων, επίσης τα μηχανήματα έργου που ήταν πάρα πολύ σημαντικά και εδώ θέλω να συμπληρώσω για την οικονομία. Παίρνοντας καινούρια αυτοκίνητα, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου, έχουμε εξοικονομήσει χρήματα τόσο από τα ανταλλακτικά όσο και από τις επισκευές. Πάρα πολλά χρήματα. Επίσης, στο μίσθωμα του γεωθερμικού πεδίου, δίνανε 93-96.000, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ έκανα όλες τις ενέργειες και το κατέβασα στις 10.000. Και τώρα με την αύξηση του φυσικού αερίου και γενικότερα τις ενέργειες θα είχε ανεβεί περίπου στις 200.000 το χρόνο. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός του Δήμου τέτοια χρήματα. Τώρα που μιλάμε με τις αυξήσεις όλες τις ενέργειες έχει φτάσει 60 με αυτές όλες τις προσπάθειες που κάναμε εμείς σαν διοίκηση. Και πάλι όμως δεν πάβει να το λέμε ότι έχει αποτέλεσμα αυτό όλο το νοικοκύρεμα που κάναμε. Τώρα, αν πάμε στην επόμενη μέρα, την Κυριακή έχουμε εκλογές, οι πολίτες ψηφίζουμε, θα πάμε στο σενάριο που λέει ότι εκλέγεστε, έχετε τη διοίκηση του Δήμου και ότι εκλέγεστε κι εσείς. Ποιες είναι οι δικές σας πρώτες προτεραιότητες για την επόμενη διοίκηση, για την επόμενη πενταετία? Θυμίζω ότι δεν θα είναι πια 4 χρόνια η διοίκηση του Δήμου, αλλά θα είναι πενταετής από εδώ και πέρα. Το πρώτο που θα συνεχίσω, γιατί το έχω ξεκινήσει και το πιστεύουμε πάρα πολύ το έργο αυτό, τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχός μας, ο Γιάννης Ζαμπούκης, είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων μας, που αφορούν Αλεξανδρούπολη, Τραϊανούπολη και Φέρες. Ήδη τώρα που μιλάμε, 6 σχολεία, 2 στην Αλεξανδρούπολη, 2 Φέρες και 2 Τραϊανούπολη, τα έχουμε έτοιμα, με τεύχη δημοπράτησης ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες.
και μένει να ανοίξει το ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε και να ξεκινήσουμε μετά το διαγωνισμό την κατασκευή για τα σχολεία αυτά τα έξι. Επίσης, καταθέσαμε στο πρόγραμμα Έλενα για άλλες 24 σχολικές μονάδες σε όλο το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Στο οποίο και έχουμε... νηπιαγωγεία. Βεβαίως και νηπιαγωγεία, ναι. Σχολικές μονάδες. Ναι, αλλά περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία. Και τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γιατί γυμνάσια και λύκεια. Όλα, όλα. Όλα είναι πολύ παλιά, κύριε Σταυρίδη, τα σχολεία μας. Και πιστεύουμε, γι' αυτό ο Γιάννης Ζαμπούκης ήθελε να δώσουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να έχουν τα παιδιά μας ποιοτικό χώρο την ώρα που έχουν το σχολείο τους. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η επέκταση του γεωθερμικού δικτύου που έχουμε καταθέσει και έχουμε πάρει και εκεί την προέγκριση για τους 7 οικισμούς της Τραϊανούπολης και ένα χωριό, την Αγνάντια, που είναι δίπλα και ενώ διοικητικά ανήκει στην Αλεξανδρούπολη, γεωγραφικά ανήκει στην Τραϊανούπολη. Αυτό πραγματικά θα δώσει μια μεγάλη πνοή οικονομική, γιατί ενδιάμεσα θα δίνουμε και σε όσους αγρότες επιθυμούν να κάνουν θερμοκαλλιέργειες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί στην Τραϊανούπολη θα γίνουν πολλά πράγματα. Η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών, το εργοστάσιο ιχθυοκαλλιέργειας και η επέκταση του δικτύου σε σπίτια αλλά και σε θερμοκαλλιέργειες, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι την επόμενη πενταετία θα είναι χρυσή περίοδος για την Τραϊανούπολη. Πάμε τώρα και στη Δημοτική Ενότητα Θερών, εκεί. Εκεί έγινε ένα πολύ μεγάλο αρτευτικό έργο. Εγώ από την πλευρά μου έχω τα σχολεία που σας είπα, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, και θα επιμένω σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήδη ξεκινήσαμε ένα σβρεφικό σταθμό, δεν είναι σωστός, πρέπει να φύγουμε να πάμε σε άλλο. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε να λέμε τα ίδια για τα νηπιαγωγεία. Δεν έχουν ασφάλεια, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Για να καταλάβετε, όταν πήγαμε να ετοιμάσουμε το φάκελο για τις μελέτες για τις 24 σχολικές μονάδες, δεν υπήρχαν άδειες οικοδομής. Δεν υπήρχε ολοκληρωμένος φάκελος των σχολείων. Όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώσαμε όλα αυτά. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσει και ο κόσμος, ότι μία μελέτη για τόσο σημαντικό και μεγάλο έργο όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις χρειάζεται πάρα πολύ προεργασία, πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τώρα περιμένουμε από το Υπουργείο την οριστική απάντηση για να μπορέσουμε μετά να δούμε και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και να ζητήσουμε για όσα περισσότερα γίνεται σχολικές μονάδες να μπορέσουμε να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Τώρα, είμαστε στην τελική ευθεία, κυριολεκτικά το γράφουμε και στον τίτλο πριν από την εκλογή της Κυριακής. Τα συναισθήματά σας πώς είναι? Είναι αγωνία, είναι ευχαρίστηση, είναι νιώθετε ολοκληρωμένοι μετά από όλο αυτό τον κύκλο? Πώς νιώθω? Γεμάτη. Γεμάτη δουλειά και γεμάτη αγάπη από πολλούς συνδημότες μας, γιατί δεν είναι πάντα όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι συνδημότες μας είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, έρχονται να σε επισκεφθούν για μια δική τους δουλειά, σε βλέπουν σκυμμένο στο γραφείο σου, θέλεις να τον εξυπηρετήσεις. Η καθημερινή επαφή δηλαδή με τους πολίτες πιστεύω ότι έδειξε και το δικό μου τον χαρακτήρα και γι' αυτό εισέπραξα και πολύ αγάπη. Επομένως, αυτό που θυμάμαι από την τετραετία είναι πολλή δουλειά και πολλή αγάπη. Είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πολιτικός, ο αντιδήμαρχος, ο άνθρωπος που ασχολείται με τη διοίκηση? Να σας πω, κύριε Σταυρίδη, για μένα που είχα τρεις αντιδημαρχίες, γιατί δεν είχαμε την πλειοψηφία όπως είπα και πριν και έπρεπε κάποιοι να επιφορτιστούμε λίγη περισσότερη δουλειά, για μένα δεν υπήρχε όραξη κούρασης καθόλου, αλλά δεν παραπονιέμαι, μου αρέσει η δουλειά, το έκανα με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου ευχαρίστηση, αρκεί να φέρω, αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι να φέρω το αποτέλεσμα, ώστε να πω κι εγώ ότι συνέβαλα με το λιθαράκι μου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο δελτίο μας. Οι τιμές πολλών προϊόντων πρώτης ανάγκης έχουν πάρει την άνοδο. Ο ίδιος συμβαίνει και στα λαχανικά που συναντάμε στους πάγκους της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης, καθώς οι τιμές αυτά αυξάνονται συνεχώς, με τους καταναλωτές να μην μπορούν
να τα βγάλουν πέρα και φέτος, όπως δηλώνουν. Την ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές των απορροκυπευτικών προϊόντων όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στις λαϊκές αγορές. Η τιμή της ντομάτας έχει φτάσει στα 2 ευρώ στους πάγκους της λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη και οι καταναλωτές ψωνίζουν τα απαραίτητα και αυτά πάντα με μέτρο. Όπως αναφέρουν, δύσκολα πλέον τα βγάζουν πέρα. Χάλια μαύρα. Πανάκριβα όλα. Συγκρίνεις με το μεροκάματο, έτσι. Δεν μπορείς να ζήσεις. Άνεφα. Ευχαριστώ πολύ. Στοτάκι, αυτό να του το πείτε. Ότι διέλυσε τα πάντα, όλα. Τα διέλυσε. Α, πάρα πολύ φθηνές. Να έρχονται το μεσημέρι να τα παίρνουν φθηνά, ορίστε. Ωραιότατα. Αλλάζουν δηλαδή τη μέσα από το πρωί μέχρι τα πόδια. Βέβαια. Το μεσημέρι σίγουρα. Αλλά γενικά οι τιμές πώς κυμαίνονται, μπορεί ένας απλός πολίτης να ανταπεξέλθει? Όχι, αγάπη μου. Όχι, δεν μπορεί. Εγώ είμαι μόνη, έχω καλή σύνταξη και μπορώ. Άνθρωποι με παιδάκια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι πολύ ακριβά. Και έχουν δίκιο. Λίγο ακριβία, τι να κάνεις. Θα πάμε. Μπορεί ο κόσμος, ο απλός ο πολίτης, να τα βγάλει πέρα με τους μισθούς που φέρνει? Δεν μπορεί. Αλλά προχωράμε. Φυσικά δεν λείπουν και οι πολίτες που είναι πιο αισιόδοξοι, βλέποντας βέβαια τις τιμές να έχουν πάρει άνοδο, αλλά την ίδια στιγμή θεωρούν πως όλα οδεύουν καλώς. Καλύτερες από τη σούπερ μάρκετ. Έχουν ανεβεί όμως και εδώ οι τιμές. Πώς τα βλέπετε γενικά, μπορεί ένας απλός πολίτης να ανταπεξέλθει? Αυτοί που έχουν παιδιά δύσκολα. Τώρα μόλις ήρθα και δεν μπορώ να κάνω σύγκριση. Γενικά από τις Πέμπτες που έρχεστε? Δεν έρχομαι. Μια χαρά. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης τώρα, στη συνάδελφό μου τη Βάσο Στιφούδη, καθώς έχουμε την κεντρική ομιλία της παράταξης του Δημήτρη Πέτροβιτς, ένεργο μαζί στην παραλιακή. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Σάκη. Βρισκόμαστε στο προεκλογικό κέντρο του επικεφαλής του Συνδυασμού Ενέργο Μαζί, Δημήτρη Πέτροβιτς, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιεί την κεντρική προεκλογική του ομιλία. Φυσικά, πλήθος κόσμου παρευρίσκεται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην ομιλία του κυρίου Πέτροβιτς. Να πω πως νωρίτερα ο κύριος Πέτροβιτς τόνισε πως είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πόλη της Αλεξανδρούπολης και παράλληλα υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως με μεθοδικότητα και συνέπεια μπορούν να γίνουν πολλά. Φυσικά δίπλα μου έχω αυτή τη στιγμή έναν από τους υποψηφίους, τον κύριο Δαβίδ Αϊναζιάν, που θα μας συνομιλήσουμε μαζί του. Γιατί αυτό πραγματικά κάνει τη διαφορά, ο αλτρουισμός. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Βαζιάν. Υποψήφιος με την παράταξη του Δημήτρη Πέτροβιτς, ενέργο μαζί. Αυτή την ώρα γίνεται η προεκλογική, κεντρική προεκλογική ομιλία. Θέλω να μου πείτε τι αφήνει αυτή η προεκλογική περίοδος και σε εσάς. Ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η προσπάθεια που κάνετε? Δεν έχω ήχο καλό, δεν σας ακούω. Θα βοηθήσουν οι συνάδελφοί μου να ακούτε καλά. Λέω, τι αποτύπωμα αφήνει? Τι αποτύπωμα αφήνει αυτή την ώρα, κύριε Βαζιάν? Δεν ακούει ο άνθρωπος. Ας κάνουμε τις αλλαγές στον ακουστικό. Δεν πήρε. Βάσο μου, μας ακούς τώρα? Σάκη, μας ακούς? Ωραία, εμείς σας ακούμε μια χαρά. Λέω λοιπόν, κύριε Βαζιάν, τι αποτύπωμα αφήνει αυτή η προεκλογική περίοδος σε εσάς και πώς βιώσατε όλη αυτή την μάχη για τη διεκδίκηση του Δήμου? Σίγουρα αφήνει το αποτύπωμα που είπε και ο επικεφαλής μας στην ομιλία του σήμερα. Κάποιοι προσπάθησαν και το κατάφεραν να κάνουν αυτή την προεκλογική περίοδο να είναι βουβή. Δεν δεχτήκαν το debate και σαν δημοσιογράφοι φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θέλατε και εσείς για να ακούσετε όλους τους υποψηφίους δημάρχους και να ακούσετε τις προτάσεις τους. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ σήμερα να αποδείξουμε ότι όλα πρέπει να είναι στο φως, γιατί η επόμενη μέρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έγινε μία τηλεμαχία δεν σημαίνει ότι δεν είναι όλα στο φως, γιατί και τα μέσα κάλεσαν τους υποψηφίους και υπήρχε η δυνατότητα να τοποθετηθούν. Οι προτεραιότητες που έχουν μπει, κύριε Βαζιάννα, από τον επικεφαλή της παράταξης, αλλά και από εσάς, τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, ποιες είναι? Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που λένε οι περισσότεροι, αλλά δεν το κάνουν στην καθημερινότητα. Και μετά να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να μην σχεδιάσουμε μόνο την επόμενη πενταετία, αλλά να δημιουργήσουμε ένα όραμα για την πόλη,
το όραμα το οποίο μέσα στο πρόγραμμά μας ο κόσμος μπορεί να μπει στη σελίδα του Ενέργο Μαζί και να το δει, φτάνει στο 2040. Έργα τα οποία χρειάζονται σίγουρα πολλά χρόνια για να πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρει πριν λίγο ο επικεφαλής, η επέκταση της πλατείας του Φάρου, ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το πάρκο, απέναντι εκεί στο πάρκο της Ακαδημίας, έργα τα οποία φτάνουν στο 2040, αλλά σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στην καθημερινότητα, η οποία είναι πολύ δύσκολη για τους συμπολίτες, το βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Το 2040, πώς μπαίνει όμως η χρονολογία, κύριε Ιβαζιάν? Η δημοτική περίοδος είναι 5 χρόνια, μέχρι το 2040 έχουμε 16-17, δηλαδή 3 πενταετίες θέλει ο κύριος Πέτροβιτς για να ολοκληρώσει το έργο του. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα την ερώτηση, γιατί δεν... Δεν πειράζει, θα την επαναλάβω. Θα την επαναλάβω. Λέω, μέχρι το 2040, είναι 16-17 χρόνια. Πώς έχει μπει αυτό το όραμα? Είναι 3 πενταετίες. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο κύριος Πέτροβιτς για να δούμε το πρόγραμμά του να υλοποιείται? Σίγουρα, όχι, δεν στοχεύουμε να διοικεί ο κύριος Πέτροβιτς τα επόμενα 20 χρόνια. Στοχεύουμε όμως μέσα από τη συνένεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία θέλουμε να επενδύσουμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε φεύγοντας από τη Δημοτική Αρχή, είτε σε 5 χρόνια είτε σε 10 χρόνια, να έχουμε αφήσει μια παρακαταθήκη στους επόμενους δημάρχους, για να καταφέρουν να κάνουν πράγματα για την Αλεξανδρούπολη, και να αφήσουμε χρηματοδοτήσεις, μελέτες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο. Είτε πάρουν τα εύσημα άλλοι είτε όχι, σημαντικό είναι η Αλεξανδρούπολη να πάει εκεί που της αξίζει. Τώρα, θέλω να μου πείτε, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην ιστοσελίδα του Ενέργο Μαζί, είτε είναι μεγάλοι στην ηλικία, είτε δεν τα έχουν καλά με το διαδίκτυο, είτε δεν θέλουν. 2-3 βασικά σημεία στα οποία θα σταθείτε, εάν είστε οι νικητές το βράδυ της Κυριακής, είτε αυτής είτε της επόμενης, αν περάσετε σε δεύτερο γύρο εκλογών. 2-3 σημεία, πάλι δεν σας ακούω. Συγγνώμη και συγγνώμη για τους τελευταίους, δεν έχω καλό ήχο γι' αυτό. Ναι, τι να κάνω όμως. Λέω, αν μπορείτε να μας πείτε 2-3 σημεία βασικά του προγράμματος, τα οποία είναι αυτά τα οποία θα πείσουν έναν τηλεθεατή, ο οποίος δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να διαβάσει το πρόγραμμα, να σας ψηφίσει. Ναι. Το βασικότερο που θα ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα είναι να εστιάσουμε σε μικρά έργα τα οποία συλλέξαμε από πάρα πολλή έρευνα που κάναμε μέσα από ένα προεκλογικό κινηματικό πλάνο που λεγόταν «Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε». Είδαμε ότι σε πολλές γειτονιές υπάρχουν ζητήματα τα οποία για να λυθούν χρειάζονται απλά παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται ούτε χρηματοδότηση ούτε μελέτη. Είτε λέγεται κάποια γέλια από αδέσποτα, είτε λέγεται κάποια φρεάτια τα οποία δεν έχουν καπάκι. Μιλάμε για πολύ μικρά πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά όμως για τους δημότες. Τι θα κάνετε με τα αδέσποτα, ας πούμε? Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά θα φτιάξουμε ένα καταφύγιο. Έχουμε στο πρόγραμμά μας, στην ομάδα μας ανθρώπους, οι οποίοι μας έχουν ενημερώσει για μια διαδικασία που απαιτείται, στήρωση της Αγέλης, υπάρχει κάποιος αρχηγός στην Αγέλη, ο οποίος απομακρύνεται από την Αγέλη, κάποιο τσιπάρισμα, αλλά σίγουρα η λύση δεν είναι να μαζέψουμε όλα τα δέσποτα σε ένα καταφύγιο και να δημιουργήσουμε φυλακές ζώων, αλλά να βρούμε τρόπους μέσα από τα σχολεία να ευαισθητοποιήσουμε ότι η υιοθέτηση ενός ζώου δεν είναι ένα λούτρινο αργοδάκι που αγοράσαμε από το κατάστημα, αλλά είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, ώστε στα επόμενα χρόνια, όπως σας είπα, το όραμά μας είναι το 2040, να μην έχουμε καθόλου αδέσποτα στην πόλη. Μάλιστα. Κύριε Βαζιάν, επειδή είναι και δύσκολη επικοινωνία, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και στην εκδήλωση που έχετε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίκτυο, κυρίες και κύριοι, τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης για τα εκτρεφόμενα πρόβατα δημιουργείται με σύμπραξη της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος η δημιουργία ανθεκτικών ζώων σε ασθένειες, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκτροφών και η μείωση της εξάρτησης των παραγωγών για εισαγωγές από την υπόλοιπη χώρα ή το εξωτερικό. Δίκτυο τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης για τη γενετική βελτίωση και ανάδειξη των παραγωγικών ιδιοτήτων των εκτρεφόμενων προβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
δημιουργείται στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφερειακή Κτηνιατρική Διεύθυνση με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του γενετικού υλικού των εκτροφών. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν αξιολογήσεις και εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να προκύψει η βάση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ολιστικής διαχείρισης στις εκτροφές. Αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του γενετικού υλικού της εκτροφής. Δηλαδή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα διαλέξει ζώα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα επιλεγούν με κριτήρια του Πανεπιστημίου πάντα, έτσι, και θα πάνε στις εκτροφές τους, θα κάνουν επιλογή γεννητόρων, θα γίνει εκπαίδευση των κτηνοτρόφων, θα γίνει σπερματέχνηση αυτών των επιλεγμένων ζώων και θα παραχθούν κάποια ζώα. Όπου αυτά θα προσπαθήσουμε να τα γονοτυπήσουμε με τη συμβολή πάντα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου, ώστε να έχουμε και αναβάθμιση του γενετικού υλικού στην εκτροφή και ανθεκτικότερα ζώα στις ασθένειες. Επιπλέον θα έχουμε και ζώα αυξημένων αποδόσεων, τόσο σε γάλα όσο και σε κρέας. Στην ουσία δηλαδή θα γίνει σπερματέχνηση σε κάποια ζώα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα επιλεγούν, θα παραχθούν τα παράγωγα και το αποτέλεσμα των παραγωγών, αυτό θα γίνει για δύο συνεχόμενες χρονιές και τα παράγωγα αυτά θα εκτιμηθούν στη συνέχεια από τις αποδόσεις τους. Δηλαδή θα μπει νέο αίμα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, νέο σπέρμα δηλαδή θα βάλουμε, νέα γονίδια όπου θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του γενότυπου που υπάρχει στις κτηνοτροφικές μας εκμεταλλεύσεις. Θα επιτευχθεί ακόμη η δημιουργία ανθεκτικών ζώων σε ασθένειες, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκτροφών και η μείωση της εξάρτησης των παραγωγών για εισαγωγές γεννητόρων από την υπόλοιπη χώρα ή το εξωτερικό. Η ιδέα αυτού του προγράμματος ανήκει στον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο και στον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Δελισταμάτη. Τα ζώα που θα παραχτούν θα προέρχονται από σπέρμα που θα είναι απαλλαγμένα και από τη σπονγκώδη κεφαλοπάθεια και από την προϊούσα πνευμονία, δύο ασθένειες που μαστίζουν την κτηνοτροφία ειδικά των εγωπροβάτων. Θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκτροφών αυτών σε καλύτερο επίπεδο, γιατί θα παράγουμε πιο αξιόλογα προϊόντα και επίσης δεν θα έχουμε την ανάγκη των εισαγόμενων ζώων για να βρούμε γεννητόρος. Να ψάξουμε να βρούμε ένα κρυάρι καλό, γιατί θα παραχθούν μέσα στην εκτροφή αυτά τα κρυάρια, όπου θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εκτροφής. Τώρα στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα και πάλι, στο στούντιο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, είναι ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την περιφερειακή σύνθεση του Χριστόδουλου Τοψίδη, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης. Καλησπέρα κύριε Πιτιακούδη. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Σταυρίδη, στους ακροατές σας και με στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση άνευ ατζέντας. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με τα εύκολα. Θέλω να σας πω αν φτάσαμε μία μέρα πριν από το κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου, αν αυτή η περίοδος είναι όπως την είχατε φανταστεί όταν μπήκατε σε αυτό τον στίβο ή αν συναντήσατε πράγματα που ίσως ήταν τα πρωτόγνωρα για εσάς. Ναι. Επειδή είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στους ψηφοφόρους μου, βεβαίως και προέκυψαν θέματα τα οποία δεν κοσμούν το χώρο της πολιτικής, θα έλεγα, στην περιοχή μας. Δεν θα ήθελα όμως να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτά. Λοιπόν, πώς κινείται τελικά αυτή η προεκλογική περίοδος και ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία στεκόμαστε. Στεκόμαστε στο πρόγραμμα και στην επόμενη μέρα. Στεκόμαστε στο πώς θα μπορέσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να πάει μπροστά την επόμενη πενταετία. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης για μια περιφέρεια η οποία δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά στη λίστα. Σε ό,τι με αφορά, ναι. Βεβαίως και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στην ένατη θέση πριν από το τέλος σε ένα σύνολο 234 περιφερειών της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνιστικότητας. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει. Είμαστε στο τέλμα. Και ο συνδυασμός της περιφερειακής σύνθεσης έρχεται ακριβώς εδώ να δώσει λύσεις μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων
και μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών, έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Πάντα Ένωση με στόχο την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και της περιφέρειας με επίκεντρο πάντα την ευημερία των πολιτών της. Θα πρέπει να είναι η περιφερειακή διοίκηση ένα κυνήγι μεγιστών, ένα κυνήγι εργαλείων χρηματοδοτικών, χρημάτων από την Ένωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να προχωρούν κάποια πράγματα? Δηλαδή, δεν σας προβληματίζει όλο αυτό? Αν με προβληματίζει, μόνο με προβληματίζει. Εδώ έχουμε δει και έχουμε γίνει επίκεντρο συζητήσεων με τις συμφορές που μας βρήκαν τελευταία με τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπως γνωρίζετε, που κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα κόσμημα της φύσης, όπως είναι το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, ένας από τους πλέον αξιόλογους βιοτοπούς της χώρας, όπως θέλετε, πρώτος τουριστικός στόχος για κάθε επισκέπτη του νομού, παλιότερες εποχές βεβαίως. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την καταστροφή να αναδείξουμε και πάλι την αναγέννηση του τόπου μας. Πώς δεν μπορούν να γίνουν, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θα διεκδικήσουμε στην πηγή, μέσα από προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, ο βιότοπος της Δαδιάς δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον νομό Εύρω. Αφορά και όλη τη χώρα, αφορά και όλη την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι χάθηκε λόγω της πυρκαγιάς ή είχε χαθεί και νωρίτερα η δυνατότητα να είναι ένα τουριστικό προϊόν, προστατεύοντας πάντοτε βέβαια το περιβάλλον, έτσι? Βεβαίως και είχε χαθεί νωρίτερα. Θα πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και είχε χαθεί νωρίτερα μέσα από ένα σημαντικό έλλειμμα στη διοίκηση της αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφού μιλάμε για τη Δαδιά, θα σας πάω στη χθεσινή ημέρα, καθώς υπάρχει μία ανακοίνωση η οποία έχει βγει και σας αφορά. Στη χθεσινή κεντρική ομιλία της Περιφερειακής Σύνθεσης στη Δαδιά, αναφερθήκατε, είπατε τη λέξη κουσούρι, αν θυμάμαι σωστά, και έχουν συνδέσει τη λέξη αυτή με τον κύριο Κασελάκη. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, αν υπάρχει μια συγκεκριμένη σκέψη στο μυαλό σας, αν ήταν ένα λάθος ή αν παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπατε. Πρόκειται για παρερμηνία και μάλιστα σε εσχίστου επίπεδου. Καθώς η χθεσινή ομιλία μου, χαιρετισμός στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Δαδιά, όπου υπάρχει μια αμεσότητα σχέσης με τους κατοίκους της, κατά την εξέλιξη της συζήτησης προέκυψε μια διακοπή από ένα φίλο που ήταν στο ακροατήριο και στον ενθουσιασμό του αναφέρθηκε στον κύριο Κασελάκη. Δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ο κύριος Κασελάκης για μένα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένας. Εγώ αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα θέματα και απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές λειτουργίες, όπως ήταν η διαγραφή μου παλαιότερες εποχές. Αναφέρθηκα στη θητεία μου ως πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αναφέρθηκα στις προοπτικές για τον τόπο, αναφέρθηκα σε διάφορα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία της Δαδιάς. Η απάντησή μου σε αυτό παρερμηνεύτηκε και χρησιμοποιήθηκε σε έσχιστο επίπεδο για να βλάψει την προσωπική και την πολιτική μου υπόσταση. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω μια μακρόχρονη παρουσία στον χώρο της ιατρικής και της χειρουργικής ειδικότερα και η λειτουργία μου έχει αποδειχτεί στην καθημερινή πράξη. Οι απαντήσεις υπάρχουν μέσα από τον πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που έχω χειρουργήσει και το κριτήριό μου ήταν πάντα η εξυπηρέτηση του ανθρώπου, η εξυπηρέτηση του ασθενή. Πέρα από θρησκευτικές σκοπιμότητες, έχω χειρουργήσει μουσουλμάνους, χριστιανούς, μάρτυρες του Ιεχωβά, χωρίς ποτέ να κάνω καμιά απολύτως διάκριση. Έχω χειρουργήσει ασθενείς πέρα από οποιαδήποτε πολιτική πεποίθηση, από όλα τα σχήματα.
Επίσης, έχω χειρουργήσει ασθενείς χωρίς ποτέ να με ενδιαφέρει ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός. Και εδώ ήθελα να σταθώ, διότι εδώ προέκυψε η παρουσίαση, η παρεξήγηση, συγγνώμη, διότι εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου ή δεν είχα καμιά απολύτως τέτοια πρόθεση. Διέκοψαν ευνίδια την ομιλία μου. Και ακούστηκε το όνομα του Κασελάκη. Δεν είχα κανένα σκοπό να αναφερθώ εγώ ούτε στο σεξουαλικό προσανατολισμό του κυρίου Κασελάκη και τις προσωπικές του επιλογές. Εξάλλου αυτά τα έχουμε ενημερωθεί για αυτά μάλλον από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, είπατε για τον άνθρωπο και ότι πρέπει να είναι επίκεντρο ο άνθρωπος. Τι χρειάζεται να κάνει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για να είναι ο άνθρωπος το επίκεντρο και να λυθούν οι ανισότητες που υπάρχουν, όχι μόνο σε σχέση και με άλλες περιφέρειες του εξωτερικού, αλλά και με άλλες περιφέρειες της χώρας μας. Πώς θα μπει ο άνθρωπος στο επίκεντρο την επόμενη πενταετία? Έκανα αναφορά σε αυτό στη χθεσινή μου ομιλία. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πολιτικές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Θα πρέπει να καταλάβουν, να αντιληφθούν ορισμένοι ότι η πολιτική των χρησμάτων έχει πλέον ξεπεραστεί εδώ και πολύ καιρό. Ο κόσμος που είναι ο τελικός κριτής που θα δώσει την απάντησή του στην ερχόμενη Κυριακή θέλει μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία να έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση, όχι μέσα από την πολιτική των χρησμάτων, τη δογματική δηλαδή υποταγή σε κάποια δεδομένα. Και θέλει μία τοπική αυτοδιοίκηση που να στέκεται απέναντι στα προβλήματα του πολίτη και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τελείως διαφορετικά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση από ό,τι τη βλέπαμε μέχρι σήμερα. Ακριβώς έτσι. Η απόψη μας συμπίπτει. Θα πιστεύατε ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει, αν εκλεγείτε ο συνδυασμός σας και εκλεγείτε κι εσείς, θα μπορέσει να διεκδικήσει ο Χριστόδουλος Τοψίδης και το Περιφερειακό Συμβούλιο ή μάλλον η διοίκηση της Περιφέρειας έργα υπέρ των πολιτών της Περιφέρειας αν δεν ανήκει στο κόμμα που κυβερνά? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει το χρήσμα στον κύριο Μέτιο, δεν το έχει δώσει στον κύριο Μέτιο. Μα αυτό είναι το θέμα. Θα μπορείτε όμως να διεκδικήσετε? Βεβαίως, απόλυτα. Καταρχάς, πλέον το δίλημα αυτό έχει ξεπεραστεί. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης θα είναι ο αυριανός Περιφερειάρχης και είναι expert στα θέματα αυτά της διεκδίκησης και δήλωσε στις προτεραιότητες και τους στόχους του συνδυασμού την ενεργοποίηση του γραφείου στις Βρυξέλλες. Εκεί όπου παίζονται τα παιχνίδια τα οποία θα επηρεάσουν την οικονομία και την κοινωνία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, θέλω μέσα σε 1-1,5 λεπτό, να κοιτώντας την κάμερα, αν θέλετε, απέναντι, να μιλήσετε στους ψηφοφόρους, στους διαθέατες, στους ανθρώπους που θα βρεθούμε την Κυριακή στο παραπάν, για το δικό σας μήνυμα ή για την εκλογή της Κυριακής. Ωραία. Αναφερόμενος λοιπόν στους συμπολίτες και τις συμπολίτησες του νομού μας, αλλά και όλους τους φίλους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι την προσωπική μου, πέρα από την προσωπική μου διάθεση για προσφορά και την προσωπική μου διάθεση για σύγκρουση, οποτεδήποτε αυτό χρειαστεί. Και ότι θα αγωνιστούμε μαζί με όλα τα στελέχη, αλλά και τον επικεφαλής του συνδυασμού, τον κύριο Τοψίδη, όχι στα πλαίσια μιας τήρας πολιτικής αντιπαράθεσης απέναντι σε αντίπαλους συνδυασμούς, αλλά απέναντι στο σημαντικό έλλειμμα της σημερινής αυτοδιοίκησης. Έτσι ώστε διεκδικώντας μέσα από σύγχρονα προγράμματα χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα για την περιφέρεια, να υποστηρίξουμε την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και της περιφέρειας και βεβαίως στοχεύοντας πάντα στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ευχαριστώ δύναμη και, εγώ και για καλή επιτυχία. Πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο δελτίο μας.
104 χρόνια ελευθερίας της γιόρτασε η Ξάνθη, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν. Πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο ιερό της πόλης, ενώ εντυπωσίασαν η στρατιωτική και η μαθητική παρέλαση. Με λαμπρότητα γιόρτασε η Ξάνθη την 104η επέτειο απελευθέρωσής της. Στο ιερό της πόλης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων εκείνων των ανώνυμων στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βολητής του Μου Ενδρού, κύριος Σταύρος Κιλέτσης. Με μια εντυπωσιακή παρέλαση πολιτικών τμήματων από μαθητές, συλλόγους αλλά και στρατιωτικών τμήματων, η Ξάνθη γιόρτασε την απελευθέρωσή της και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Σήμερα η Ξάνθη χαίρεται, πανηγυρίζει την 104η επέτειο των ελευθερίων της. Δοξάσαμε στον Μητροπολιτικό Ναό το πρωί τον Χριστό, τον ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων. Ευχαριστήσαμε την Παναγία μας την Αρχαγγελιώτισσα. Τελέσαμε το Τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των πατέρων μας που έζησαν στα δύσκολα χρόνια της δουλείας και καμαρώσαμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, τη μαθητιώσα νεολαία, τα στρατευμένα μας παιδιά, την ελπίδα της πατρίδος. Αξίζει να σημειωθεί πως την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Εύρου Σταύρος Κελέτσης. Θα ήθελα εκ μέρους της πολιτείας πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τα νιάτα μας, τα παιδιά των σχολείων, των συλλόγων, αλλά κυρίως το στρατό μας, που σήμερα απέδειξαν πως η χώρα έχει όχι μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά έχει παρόν και μέλλον. Η ιστορική μνήμη είναι το βασικό θεμέλιο για μια χώρα, για ένα έθνος, για ένα λαό, προκειμένου να προκόψει και στο μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν για την παρέλαση που είδαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην πανέμορφη πόλη της Θράκης μας, στην Ξάνθη, και σε όλους τους Ξανθιώτες. Κάτω από τον λαμπερό ήλιο και με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, παρέλασαν γεμάτη καμάρι, υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον της όμορφης πόλης, μαθητές από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, αλλά και μέλη των πολιτιστικών και άλλων συλλόγων της πόλης. Αμέσως μετά ακολούθησε η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων των ένοπλων δυνάμεων της περιοχής. Χρόνια πολλά για από μένα. Έχω πει πολλές φορές ότι η ελευθερία χρειάζεται θυσίες και αίμα. Όμως θέλω να πω και όλο τον κόσμο και όποιος μας ακούει πανταχού της γης, ότι αν χρειαστεί και τώρα και η νέα γενιά και εμείς, θα κάνουμε το ίδιο για να είναι ελεύθερος αυτός ο ευλογημένος τόπος που ζούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ξανθιώτες. Είναι 104 χρόνια. Είμαστε μια νέα χώρα, μια νέα δηλαδή περιοχή που εντάχθηκε στον κορμό της Ελλάδος.
περήφανοι. Τα παιδιά μας μας δίνουν ελπίδα και δύναμη για να συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους Ξανθιώτες. Σήμερα γιορτάζει Ξάνθη, γιορτάζει και το 10ο Σώμα Στρατού, καθώς εδρεύει εδώ το στρατηγείο. Πριν 104 χρόνια, ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε την Ξάνθη. Εμείς, συνεχιστές του έντεξου Ελληνικού Στρατού, είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε αξιόμαχοι να υπερασπιστούμε τη Θράκη και την εδαφική εξαρτησία και την ελευθερία της. Χρόνια πολλά Ξάνθη, χρόνια πολλά Θράκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, ενώ αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με την αυτοδιοικητική εκπομπή για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης. Καλεσμένος ο υποψήφιος δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Κυρίες και κύριοι, από όλους όσους εργαστήκαμε στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.